σελίδες έχει καταθέσει δύο άλλα κείμενα, τα οποία είναι για το χρέος, τη βιωσιμότητα του χρέους. Μάλιστα. Και έχει καταθέσει και πρόταση για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά από την ιδιοσιογραφία και από το ρεπορτάζ που κάνετε, ότι και προχθές κατέθεσε συμπληρωματικές προτάσεις για τη σύσκεψη της Κυριακής, χθες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει και τι συμπέρασμα βγάζουμε? Βγάζουμε το ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν να υλοποιήσει την εντολή που έλαβε στις 25 Γενάρη. Λύση εντός της Ευρωζώνης, ένα, και δεύτερον, σταμάτημα της λιτότητας και των ηφαισιακών μέτρων, πράγμα το οποίο όχι ως ιδεολειψία το καταθέτουμε στο τραπέζι, όχι γιατί επί μια πενταετία χτυπηθήκανε και αδικηθήκανε τα πιο αδύνατα στρώματα, αλλά διότι αυτό το πείραμα απέτυχε ριζικά. Ωραία. Από την άλλη μεριά, τελειώνω. Ναι. Από την άλλη μεριά τι έχουμε? Έχουμε τους δανειστές οι οποίοι συνεχώς βάζουν κι άλλα στο τραπέζι, συνεχώς αν θέλετε σκληραίνουν τις προτάσεις τους και αναλαμβάνουν το, αν θέλετε, το βάρος, το ότι αυτοί είναι που δείχνουν, σηματοδοτούν ότι δεν θα ήθελαν, μία εποφελή συμφωνία. Mm. Από όλα αυτά, επειδή λοιπόν η ερώτησή σας ήταν ρήξη, θα απαντήσω με όλη αυτή την επιχειρηματολογία ότι η ελληνική κυβέρνηση σταθερά αγωνίζεται και θα αγωνίζεται μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο για να πετύχει. Δεν μιλάμε, δεν μιλάτε θεωρητικά τελείως. Μιλάμε για προτάσεις. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι κάθε συνάντηση έχει ένα χειρότερο αποτέλεσμα την προηγούμενη. Θα μπορούσατε και σήμερα είμαστε στη φάση να είμαστε με το 1,5 πόδι. Θα μπορούσατε να το πείτε αυτό, κύριε οικονόμου, μόνο αν δεν είχαμε καταθέσει προτάσεις, αν δεν είχαμε κάνει τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Αλλά η ερώτηση, κύριε οικονόμου, λέτε, κύριε Πουλάκη, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το λέμε όλοι αυτό για τους συμβιβασμούς. Συμβιβασμούς σε σχέση με τι? Εσείς βγήκατε με ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα ήταν μόνο για εκτός ευρώ. Δεν ήταν πρόγραμμα ευρώ αυτό. Που, το πρόγραμμα το προεκλογικό σας ήταν για ρήξη. Επομένως προσαρμοστήκατε στον εαυτό σας. Δεν προσαρμοστήκατε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη εκεί ήταν, σας περίμενε. Εσείς προσαρμοστήκατε λοιπόν, κάνετε στροφή γύρω από τον άξονά σας. Συνεχώς γυρίζετε. Η Ευρώπη ήξερε τι ζητούσε. Όχι, επειδή λέτε για προσαρμογή και πρέπει να σας πούμε και μπράβο. Κύριε οικονόμου, ακούστε να δείτε. Όταν είπα στην αρχή εισαγωγικά ότι χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται από όλους μας. Αυτό είναι το ψύχρεμο που βλέπετε. Και από τους... Το άλλο δεν το έχετε δει ακόμα. Και από αυτούς οι οποίοι απαντάνε, αλλά και από αυτούς τους οποίους ρωτάνε. Δεν έχετε άδικο, εντάξει. Και λέω λοιπόν, κύριε οικονόμου, το ότι εγώ σας περιέγραψα τις συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες ήταν στην κατεύθυνση από την ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε να βρούμε λύση και συμφωνία. Όμως, όταν έρχονται και σου λένε ότι χρειάζεται μείωση μισθών και συντάξεων, δεν καταλαβαίνετε η αύξηση του ΦΠΑ. Όχι. Κύριε Πουλάκη, δεν ξέρουμε την κατάσταση. Κύριε Λυρίτζη, δεν λέμε τα ίδια. Λέμε τα ίδια διότι τα ίδια μας παρουσιάζουν συνεχώς. Όχι, δεν διαφωνώ, λοιπόν, άλλο λέω. Ότι αν παραδείγματος χάρη θεωρήσει κάποιος ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάω, αν θέλετε, την εντολή του ελληνικού λαού για να κάνω ακόμα περισσότερο ένα βήμα. Αν θεωρεί κανένας ότι αυτές οι προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες επί μια πενταετία που υλοποιηθήκανε και δοκιμαστήκανε και δεν μας βγάλανε από το αδιέξοδο, λοιπόν το ερώτημα είναι μήπως, ρωτάω και εγώ πολιτικά, μήπως τελικά το πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό και σωστά η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από την αρχή είπανε ότι πολιτικά θα το αντιμετωπίσουν. Αυτό λέει. Σαφέστατα. Άρα, σαφέστατα. Μιλάει λοιπόν για πολιτική σκοπιμότητα. Άρα, λοιπόν, τι θέλετε, ότι θέλουν, δεν σας γουστάρουν στην Ευρώπη, να το πω απλά. Δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν την ανατροπή της κυβέρνησης. Τι συμβαίνει, κύριε Πουλάκη? Ποια είναι η πολιτική σκοπιμότητα? Νομίζω ότι και προεκλογικά το λέγαμε, αλλά και μετεκλογικά, το ότι η επιτυχία μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αριστερής κυβέρνησης, δημιουργεί εκ των πραγμάτων σε όλη την Ευρώπη μια άλλη ανατροπή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι μόνο υπέρ των Ελλήνων,
αλλά είναι και υπέρ των Ευρωπαίων για μια άλλη Ευρώπη. Ελάτε, γιατί είναι πάρα πολλές ερωτήσεις πάντως. Εγώ χθες στην συνέντευξή μου στο Χωνί της Κυριακής, ακριβώς αυτό που είπα. Μάλιστα. Με τη μόνη διαφορά ότι μίλησα για αριστερή κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Είστε και εσείς, ναι. Είναι αριστεροδέξι. Δεν θα σας διακόψω καθόλου. Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή ξεκινήσατε να πάμε στον κόσμο της πραγματικότητας, νομίζω ότι περιέγραψα ακριβώς την πραγματικότητα. Κύριε Πουλάκη, ο καθένας έχει τον δικό κόσμο εδώ, γι' αυτό είμαστε διαφορετική προσέγγιση. Ελάτε να πάμε στη Γερμανία. Στον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον συνάδελφό μας, να δούμε τι λένε και οι Γερμανοί. Πώς αποτυπώνεται το κλίμα της χθεσινής εξέλιξης. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Βόλη. Νομίζω η γενική εικόνα που θέλουν να δώσουν τουλάχιστον οι πιο αισιόδοξοι από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι ότι οι συνομιλίες δεν έχουν καταρρεύσει, απλώς έχουν διακοπεί. Αυτό ακριβώς είπε αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς στη γερμανική τηλεόραση. Αυτό αφήνει να εννοηθεί και ο πρόεδρος της Κομισιόν που δηλώνει αισιόδοξη για μια λύση μέχρι το τέλος του μήνα υπό προϋποθέσεις. Μάλιστα, ο Μάρτιν Σούλτς είπε ότι είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα βρεθεί τελικά λύση. Από εκεί και πέρα, αίσθηση προκαλεί στη Γερμανία η διατύπωση του αιτήματος για κούρεμα χρέους από τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη σε σημερινή συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild. Ήταν κάτι που είχε ξεχαστεί λίγο τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, την ίδια στιγμή.